σας. Μόλις έχω ξυπνήσει και έχω κάνει το skincare μου και αποφάσισα να ξεκινήσω ένα vlog στο οποίο θα σας δείξω λίγο από Ινούσες, λίγο από Αθήνα, λίγο από Έδεσα, λίγο από Χίο και μετά πάλι Ινούσες. Σε δύο μέρες φεύγω από τις Ινούσες για Πάσχα και θα σας πάρω μαζί μου σε όλα τα μέρη που σας ανέφερα. Κάποιες κοπέλες στο Instagram μου ζητήσατε να σας κάνω βλογοστή, όμως αποφάσισα να κάνω δύο vlogs και όχι να ανεβάζω κάθε μέρα vlog με την ημέρα μου, οπότε θα δούμε διάφορα πραγματάκια. Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη και επειδή δεν έχω πιει καφέ, έχω κάνει μόνο το skincare μου, ο χρόνος με πιέζει, πάμε να φτιάξουμε καφέ. Πριν πάμε να φτιάξουμε καφέ, θέλω να σας δείξω ότι η καινούργια κρέμα μέρες που ξεκίνησα να χρησιμοποιώ είναι η Wine Elixir της Apivita. Την αγόρασα κατά λάθος τη συγκεκριμένη. Είναι αντιρρυτητική. Νομίζω ότι παρά είναι ενυδατική για λιπαρά δέρματα. Θα δούμε όμως, θα δούμε τι θα γίνει με αυτήν. Πάμε να κάνουμε καφέ. Λοιπόν, αγαπώ ό,τι έχει σχέση με μαστίκα. Αυτός είναι ο καλύτερος καφές που έχω πιει στη ζωή μου. Είναι ελληνικός καφές με γεύση μαστίχα χείου, αλλά από αυτό να το συγκεκριμένο, γιατί έχω πιει και από αλλού με μαστίχα χείου, ο συγκεκριμένος έχει τον καλύτερο καφέ. Ας πιω μια γουλιά καφέ. Αχ, δεν υπάρχει αυτός ο καφές, είναι υπέροχος. Λοιπόν, θα κάνω λίγο γρήγορα το μακιγιάζ μου και λίγο να πάω να πάρω κάτι από το φούρνο να φάω, γιατί θα σας δείξω τώρα το ψυγείο μου, επειδή θα φύγω δεν έχω τίποτα. Δείτε λίγο. Αυτό είναι το ψυγείο μου. Έχει μέσα κόκκινη σάλτσα, μία μαγιονέζα vegan και αυτά. Κατάψυξη. Ακόμα πιο άδεια. Παιδιά, αυτό είναι το ψυγείο της αναπληρώτριας. Εδώ γράφω τα βίντεο που έχω για μοντάζ και τα βίντεο που έχω να γυρίσω το τελευταίο διάστημα. One eternity later. Επέστρεψα σπίτι, ανανέωσα λίγο το μακιγιάζ μου, έβαλα λίγο γκλίτερ στο καπάκι του κινητού βλεφάρου, πρόσθεσα ψεύτικες βλεφαρίδες και λέω να κατέβω κάτω στην παραλία να βγάλω φωτογραφία για έναν διαγωνισμό στο Instagram. Το concept μου θα είναι λίγο δύσκολο, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω μόνη μου, ωστόσο ας προσπαθήσω. Έχει ωραίο καιρό σήμερα και για να δούμε τι θα κάνουμε. Θα μπορέσω άρα για να κάνω αυτή τη φωτογράφηση. Λοιπόν, δείτε λίγο τι ωραία φαίνεται εδώ το Αιγαίο. Απέναντι είναι η Τουρκία. Και από εκείνη την πλευρά, τα βουνά δεν ξέρω αν τα βλέπετε που φαίνονται, είναι η Χίος. Και εμείς είμαστε στη μέση. Λοιπόν, έχει μία παραλία εδώ πέρα κάτω, αλλά δεν θα το ρισκάρω να πάω. Θα πάω σε μία άλλη που έχει καλύτερη πρόσβαση. Με τυφλώνει και ο ήλιος, με ενοχλούν και οι φακοί. Εδώ ευθεία κάτω είναι το λιμάνι των Ινουσών. Και εγώ λέω να πάω σε μία παραλία που έχει εδώ στο λιμάνι. Θα σας τη δείξω τώρα, έτσι μοιάζει σαν ιδιωτική. Και εδώ κάτω είναι η παραλία. Αυτή είναι η παραλία, έχει τρεις ομπρέλες. Φεύγω γρήγορα γιατί έχω αργήσει. Outfit of the day. Μπέζ ανοιξιάτικη μπλούζα, τζιν και sneakers. Κάτι για σχολείο τέλος πάντων. Και αυτή είναι η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Μόλις τελείωσα από δουλειά και θα σας κάνω μία βόλτα στο λιμάνι των Ινουσών για να δείτε λίγο πώς είναι. Η θέα από το σχολείο είναι αυτή εδώ. Βλέπουμε στην ουσία το χωριό. Παιδιά, οι Ινούσες είναι νησί των εφοπλιστών. Κάπου εδώ είναι και το σπίτι της Χρουσαλά. Αυτή η περιοχή είναι πολύ όμορφη και κατεβαίνοντας το δρομάκι από το σχολείο βγαίνεις στο μικρό το λιμανάκι. Thank you.
εδώ είναι το κύριος λιμάνι και απέναντι βλέπετε το Πατερόνισο. Τώρα μην με ρωτήσετε γιατί το λένε έτσι. Έχει πάνω μία εκκλησία, δεν είναι κατοικήσιμο το νησί. Έχει λίγο αέρα, ελπίζω να ακούγομαι. Το νησί είναι αυτό όλο και όλο, ό,τι βλέπετε εδώ. Έχει ένα εστιατόριο εκεί πέρα κάτω που λέγεται το Παλιό Τολωνείο. Στην ουσία είναι πολύ χώρος, καφέ, φαγητό, ό,τι θέλετε. Το δημαρχείο που είναι ακριβώς δίπλα. Το Ινούσε 3, το καράβι που μας πηγαίνει στοιχείο. Στο βάθος είναι το Λύκειο και δίπλα ακριβώς είναι η ΑΕΝ. Αγαπώ πάρα πολύ τα λουλούδια και παντού έχουν φυτρώσει μαργαρίτες. Είναι τόσο όμορφες. Και έφτασα τώρα στην άλλη άκρη και από εδώ φαίνεται όλη η κατοικήσιμη πλευρά του νησιού. Στην ουσία το μοναδικό χωριό που υπάρχει πάνω στο νησί. Λοιπόν, εγώ μένω κοντά στην εκκλησία. Τη βλέπετε την μπλε την εκκλησία. Ταραν! Κάπου εκεί μένω. Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει ως εξής. Θα κουρευτώ, οπότε θα αποχωριστώ αυτά εδώ τα μαλλιά. Όπως σας είχα πει και σε ένα προηγούμενο βίντεο, θα χαρίσω τα μαλλιά μου για να γίνουν περούκα στο Άλμα Ζωής. Είδα στο site ότι επικοινωνείτε μαζί τους, στην ουσία συμπληρώνετε μία φόρμα και έπειτα έρχεται το courier και παίρνει τα μαλλιά. Αυτό θα κάνω και εγώ, θα κουρευτώ εδώ, θα τα πάρω μαζί μου και θα πω να έρθουν να τα πάρουν από Έδεσα. Μόλις τελείωσα το βίντεο τεστ στα καλλιτικά του Τζάμπο, το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Θα σας δείχνω παραπάνω για να μην μαρτυρήσω το βίντεο. Τα προϊόντα είναι όλα εδώ. Οπότε παιδιά, εσείς μείνετε συντονισμένοι γιατί σύντομα θα ανέβει αυτό το βιντεάκι. Επίσης έχω τώρα να ολοκληρώσω τον σάκο μου για αύριο. Να ετοιμάσω υπολογιστή. Ήθελα να κάνω και μοντάζ ένα βίντεο το οποίο είχα σκοπό να το ανεβάσω, αλλά πάλι πάει πίσω. Δεν ξέρω αν θα προλάβω να το μοντάρω γιατί είναι λίγο δύσκολο. Έχω να πάω σε μία φίλη μου κάτι πράγματα και να ξαναγυρίσω, οπότε εμείς παιδιά θα τα πούμε αύριο στο πλοίο. Και για όσους ρωτάτε για house tour, παιδιά, το σπίτι μου είναι όλο και όλο ένα δωμάτιο. Εκείνη είναι η γωνία που γυρίζω τα βίντεο. Εδώ είναι το μπάνιο μου, το οποίο είναι κάπως έτσι μέσα. Εδώ έχω τα καλλιντικά μου, foundation και τα λοιπά. Και εδώ έχω κάποια ακόμη προϊόντα setting spray. Εδώ κυρίως έχω το skin care μου. Και θέλω να σας δείξω λίγο αυτό το έπιπλο, το οποίο είναι από το Practicer και με έχει βολέψει τόσο πολύ. Εδώ έχω βάλει πινέλα και παιδιά δεν σκονίζονται με αυτόν τον τρόπο. Και τα συρταράκια είναι πίτα στα προϊόντα. Δεν είναι πολύ καλά οργανωμένα, αλλά παιδιά δεν χωρούν αλλιώς. Και σε αυτά εδώ τα κουτιά από την Colourpop έχω βάλει τα κραγιόν μου, είναι δύο κουτιά. Και εδώ πέρα πίσω έχω βάλει κάποιες πούδρες τις οποίες πρέπει να τελειώσω. Εννοείται συλλέκτες υγρασίας, γιατί η υγρασία εδώ είναι σε άλλο level. Λοιπόν, είναι ήδη πάρα πολύ αργά και εγώ πρέπει να σηκωθώ 6 ώρα. Να μαζέψω τα πράγματά μου, να ραντίσω το σπίτι γιατί φοβάμαι μην... τέλος πάντων. Και να κατέβω στο λιμάνι για να φύγω για Χίο. Μετά από τη Χίο πετάω για Αθήνα και θα μείνω εκεί μέχρι την Κυριακή. Οπότε θα δούμε πολλά μέρη σε αυτό το vlog. Και επειδή έχουμε λίγο χρόνο, θα πάμε για ένα καφέ.
του κυβερνήτη, κύριο Τσάμι, σας ευχαριστούμε που πετάξατε μαζί μας και σας ευχόμαστε μια ευχάριστη πέρα. Γεια σας και καλή διαμονή. Ladies and gentlemen, welcome to Athens. Αχ, καυσαέριο. Έχω πάθει ένα πολιτισμικό, να σας πω την αλήθεια. Στριμώχτηκα αρκετά μέσα στο μετρό. Έκανε 45 λεπτά να έρθει από το αεροδρόμιο. Πάω να φάω κάτι και σας παίρνω μαζί μου. Έχω ξεσυνηθίσει, έτσι. Ένα παγωτάκι. Θα το φάω. Ένα κάπως ινσταγραμικό παγωτό. Δεν θα μαγκάζει vlog. Ναι. Γιατί δεν μου πες να βάλω κάτι. Να βάλω τα καλά μου, λέει. Τη Μαρία τη θυμάστε. Έχει παίξει σε πολλά επεισόδια vlog. Δεν θα παίξω σε αυτό, δεν θέλω. Καθόμαστε εδώ. Καθόμαστε εδώ και κάνουμε μια συζήτηση για τα κοτσομπολιά που έχουν προκύψει όλο αυτό το διάστημα που είμαστε χώρια. Λοιπόν, δεν ξέρουμε αν θα βγούμε, αλλά αν θα βγούμε θα σας πάρουμε μαζί. Αλλιώς θα τα πούμε αύριο. A few moments later. Λοιπόν, άφησα την κάμερα στο σπίτι, δεν ξέρω τι ανάλυση έχω με αυτό το κινητό. Θα βγούμε έξω, έχουμε ετοιμαστεί. Εγώ στην ουσία άλλαξα μόνο μπλούζο γιατί άργησα να φτάσω στο σπίτι της φίλης μου. Οπότε θα σας πάρω μαζί μου. Because they think he has what they need. You have to realize the darkness. Βάλαμε ψεύτες και χαρίδες και ίδια σκιά. Τι είσαι μαζί. Κάνουμε έρευνες και χαρίδες μας. Λοιπόν, έχουμε κατέβει στον Πειραιά και θα πάμε να δούμε θέατρο. Για πες Μαρία, ποια παράσταση θα δούμε, γιατί εγώ δεν μπορώ να το πω. Θα δούμε τον Βόιτσε. Κουλτούρα. Αυτή είναι η κουλτουριάρα, φίλοι μου. Μόλις τελείωσε η παράσταση, νιώθω ότι το μυαλό μου έγινε χλαπάτσα. Καλημέρα, ξεκινήσαμε για Έδεσα. Εδώ, σοφέρ, εγώ έχω λίγο το μαύρο με τα χάλια. Όχι, εγώ κλείσα. Γιόλο! Είμαι φίλη. Πάμε να πάρουμε ένα καφέ τώρα, γιατί ο δρόμος είναι μεγάλος. Η Έδεσα είναι μακριά από την πρωτεύουσα. Δεν είμαστε κοντά, Beauty Junkies. Άντε καλά 6 ώρες, σιγά που είσαι μεγάλος. Ξέρεις τι έπαθα μία μέρα. Το πάρκαρα σε ένα σημείο που δεν το παρκάρω συνήθως. Και πάνω το πάρω. Και εδώ πέρα ήταν όλο κουτσουλημένο, δεν έβλεπε καν. Δεν ξέρω τι είχατε πάει τα άτομα. Mayday, τα πουλιά. Δεν μπορείς να φανταστείς πως ήταν. Δεν έφευγε και μύριζε κιόλας. Άσα, ιδέα. Καλημέρα, είναι η επόμενη μέρα, βρίσκομαι στην Έδεσα. Χθες δεν έκανα κάτι άλλο, ανέβασα σήμερα το πρωί καινούριο βίντεο και τώρα έχω βγάλει μία βόλτα τη τρίξη, η οποία δεν έχει σταματήσει σε όλη τη βόλτα να κυνηγάει γατούλες. Ψάξε, ψάξε, δεν θα τις βρεις, δεν θα τις βρεις, δεν θα τις βρεις, τις γατούλες που θα βρεις.
Στο δωμάτιό μου επικρατεί ένας χαμός από PR πακέτα και κούτες με πράγματα τα οποία έστειλα εγώ, γιατί δεν μπορούσα να πάρω βαλίτσα μαζί μου. Θα σας δείξω λίγο τι έχει έρθει όλο αυτό το διάστημα εδώ στο σπίτι. Και σύντομα φυσικά θα τα δούμε και σε reviews στο YouTube. Έχουμε μία μάσκα από την Natura Siberica και τη σειρά Caviar Platinum. Έχουμε από την Organic Kitchen κάποια προϊόντα skin care που στην ουσία είναι αφρόλουτρο, σαμπουάν και δύο μάσκες εδώ πέρα. Η μία είναι μάσκα νυχτός και η άλλη είναι ένα σκραπ σώματος με καφεΐνη. Συνεχίζω με προϊόντα από την πολύ αγαπημένη MUA Greece. Θα κάνω one brand makeup tutorial με προϊόντα της MUA. Έχουμε καινούργια προϊόντα από τη σειρά Pro Base. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλές κριτικές για αυτό το foundation. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Βασικά θα το δοκιμάσω αυτές τις μέρες που θα είμαι εδώ και μπορείτε να το δείτε και στο vlog. Λένε ότι είναι ένα από τα καλύτερα foundation drugstore που κυκλοφορούν. Κάνε focus, ευχαριστώ. Μετά έχουμε την Off Tropic σειρά της NYX. Ήρθε μια τσαντούλα με αυτά εδώ τα πραγματάκια και κάποια προϊόντα για τα χείλη, lip primer και δύο lip gloss. Μια παραγγελία που είχα κάνει εγώ από Colourpop όταν είχαν βάλει το free shipping, πήρα κάποια προϊόντα γιατί μου έλειπαν για ένα full face μακιγιάζ με προϊόντα της Colourpop. Έχουμε καινούργια βερνίκια νυχιών από την Essence. Αγαπώ Essence και θα κάνω τα νυχιά μου με αυτά εδώ τα βερνίκια αυτές τις μέρες. Μετά ήρθε ένα μπλουζάκι από το Shein. Είναι αυτό εδώ. Είναι crop. Θα το δούμε αυτό σίγουρα σε κάποιο haul με ανοιξιάτικα ρούχα. Και ένα μαγιό από το Asos, το οποίο όμως δεν ξέρω αν θα κρατήσω. Και έχουμε πάρα πολλά PR πακέτα από την Pixi. Ξέρετε ότι αγαπώ γενικότερα τα skincare της Pixi. Έχουμε και παλέτες ματιών, οι οποίες είναι multi για μένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν σκιές, και άλλα skincare προϊόντα εδώ και μια τέλεια τσαντούλα η οποία έχει ό,τι χρειάζεσαι για τα ταξίδια. Λοιπόν, αυτά όλα δεν θα τα κρατήσω για μένα, εννοείται ότι θα έχουμε και διαγωνισμό ανά τα βίντεο που θα σας δείχνω τα προϊόντα. Κάποια θα πάνε και σε giveaway. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλες τις εταιρείες για όλα αυτά τα πράγματα που μου στείλει στο σπίτι. Είμαι εδώ με τα παιδιά, το Σαβούλη και την Άση, και θα πάμε στα τζάμπο. Λοιπόν, ο καιρός στην Έδεσσα είναι χάλια, το ψυχαλίζει κιόλας. Εδώ η άνοιξη αργεί να έρθει και όχι μόνο να έρθει, βασικά δεν έρχεται ποτέ η άνοιξη. Νάτι και η Νάση και ο Σαβούλης εδώ, θα πάμε στα τζάμπο. Σαβούλη, ποια είμαι? Νάτι και η γιαγιά, η Μέρη. Παιδιά! Σαν τζάμπο θα πάμε για να πάρουμε τη λαμπάδα της Νάνση. Την Νάνση την έχω βαφτίσει και της υποσχέθηκα ότι θα πάμε μαζί για ψώνια. Οπότε παρόλο που της έχω φτιάξει μια λαμπάδα χειροποίητη, θα πάρουμε και ένα παιχνίδι. Και τι άλλο θα πάρουμε, Νάνση? Παπούτσια ή ρούχα? Θα πάρουμε και παπούτσια και ρούχα. Θα τα πάρουμε όλα όπως καταλάβατε. Έχεις αγωνία? Ναι. Τι θα πάρουμε? Θα πάρουμε μερικά παιχνίδια από τα τζάμπο και θα διαλέξω για τη λαμπάδα της Νουνάς. Και αυτά! Αυτά για σήμερα. Τι πρέπει να κάνουνε, εγγραφή? Να εγγραφεί το βίντεο και να μας στο κανάλι και να μας βάλουν και like! Μπράβο! Αυτά που σας είπε να κάνετε. Λοιπόν, είμαι μέσα στα τζάμπο και σκέφτομαι να πάρω αυτήν εδώ τη μικρή ισιωτική για μπούκλες, όμως όχι για ίσιωμα. Θα θέλατε να τη δείτε σε βίντεο? Γράψτε το κάτω στα σχόλια. Τώρα πάμε να δούμε και τις άλλες. Λοιπόν, ποιες άλλες? Εσύ είδαμε όλες, έχεις αποφασίσει ή έχεις μπερδευτεί? Έχω μπερδευτεί αντί για να έχω αποφασίσει. Πραγματικά πάρα πολύ. Λοιπόν, σε αφήνω 5 λεπτά να σκεφτείς και να αποφασίσεις ποια θέλεις. Παιδιά, η Νάνση επιτέλους διάλεξε το δώρο της. Είσαι χαρούμενη? Ναι. Θα πάρει αυτή εδώ την κουκλά που είναι με το μπάνιο της Barbie. Εδώ πέρα έχει
έχει πια ντουζιέρα. Έχει εδώ πέρα ένα ωραίο φρέσκο, ωραίο. Για να πλένει τα χέρια της. Και μετά και τι άλλο διάλεξες? Διάλεξε για άλλη μία κούκλα. Διάλεξε αυτήν εδώ. Που έχει ξανθά μαλλιά και της τα βάφη και γίνονται ροζ. Εδώ έχει ροζ, μοφ και πορτοκαλί. Η καρακλίτσα της, η χτέρα της. Είσαι χαρούμενη? Πάρα πολύ χαρούμενη, παιδιά. Τώρα έμειναν μόνο να πάρουμε τα ρούχα, ναι. Ναι. Θα πάμε σε άλλο μαγαζί όμως, όχι από τα Τζάμπο. Εντάξει, και μετά θα πάμε και για καφέ, ναι. Είναι Μεγάλη Τετάρτη και μόλις τελείωσε η εκκλησία και τώρα περιμένω τις φίλες μου για να πάμε για καφεδάκι. Μόλις τώρα βρεθήκαμε με τα κορίτσια και θα πάμε για καφέ. Πού θα πάμε? Όπου θέλει η Πολίνα. Όπου θέλει η Βυσίδρα. Δημοκρατικά, πού να πάμε? Πάμε φρέσ, πάμε με Μενιδόν. Α, πάμε φρέσ καλύτερα. Άντε, πάμε φρέσ. Αυτή η κοπαλιά θα γίνει νύφη, θα την βάψουμε το καλοκαίρι. Θα έχουμε πάλι vlog. Καλημέρα! Καλημέρα! Μεγάλη Πέμπτη σήμερα και είμαστε στο αυτοκίνητο με τον αδερφό μου. Θα σας τον δείξω σε λίγο. Πηγαίνουμε Θεσσαλονίκη. Θα πάω να κάνω καθαρισμό προσώπου και λέιζερ, πόδια, μπικίνι, μασχάλες. Γιατί δεν έχω χρόνο και τα λέιζερ αυτά τα έχω κλείσει από πέρυσι και πρέπει να τελειώσω τα πακέτα. Και επειδή μετά θέλω να πιστεύω ότι θα έχει καλό καιρό και θα ξεκινήσουμε τα μπάνια στο νησί, πρέπει να προετοιμαστούμε. Επίσης θα πάω και ομορφιά, αλλά και κάπου ακόμα δεν σας λέω, είναι έκπληξη. Σωτήρη, πες και εσύ καλημέρα. Γελάει. Έχω έρθει στη Makeup Land και θέλω να σας δείξω κάποια πράγματα που έχουν εδώ. Το βλέπετε? Λοιπόν, εδώ θα βρείτε τα αποκλειστικά στην Ελλάδα, το setting spray της Scandinavia. Είναι τα καλύτερα setting spray για νυφούλες, για επαγγελματικά μακιγιάζ. Και επίσης υπάρχει και το primer spray. Λοιπόν, έχουμε Z palette. Χολογραφική θήκη για πινέλα, η οποία είναι τέλεια για τα ταξίδια. Χωράει ό,τι θέλετε. Την ανοίγετε και έτσι, βάζετε και τα πινέλα σας και δεν χρειάζεται καν να σκέφτεστε πώς θα το τοποθετήσετε. Πάρα πολύ εντυπωσιακή. Σαπούνια για τα πινέλα σας. Λοιπόν, μυρίζουν τέλεια. Είναι μέσα και με glitter. Είναι brush shampoo and conditioner από την εταιρεία Elle Maya. Πω, πω, πραγματικά, πόσο τέλεια μυρίζουν, ε. Και πάμε τώρα στα drugstore. Έχουμε Milani, τα υπέροχα highlighter της Milani. Παλέτες. Σκιές single shadows. Και τα υπέροχα τα ρουζάκια της Milani. Επίσης έχουμε από Milani primer. Γενικότερα μπορείτε να βρείτε προϊόντα της Milani στο Makeup Land. Τα υπέροχα highlighter, τα οποία πραγματικά δεν υπάρχουν. Και εννοείται τα concealers. Και πινέλα, παιδιά, σε πάρα πολύ καλές τιμές. Είναι drugstore και η τρίχα είναι τόσο μαλακή, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μαλακή είναι. Και πάμε σε κάτι αποκλειστικό. Καθαριστικά πινέλων, τα οποία είναι αντιμικροβιακά, είναι τέλεια για επαγγελματίες γιατί καθαρίζουν στιγμιαία τα πινέλα. Μπορείς να το καθαρίσεις το πινέλο σου και να το χρησιμοποιήσεις μετά στην επόμενη πελάτησα. Υπάρχουν σε διάφορα μεγέθη. Έφυγα από τη Makeup Land και μου έδωσαν ένα κουτί γεμάτο προϊόντα. Θα σας τα δείξω όταν πάω σπίτι. Τώρα θα πάω στη Γιολάντα Πεπέ για να κάνω αποτρίχωση, μπικίνι, πόδια, μασχάλες και καθαρισμό προσώπου. Θα προσπαθήσω να τραβήξω και εκεί κανένα πλάνο για να σας δείξω τουλάχιστον τον καθαρισμό του προσώπου και μετά θα πάω από ομόρφια.
Λοιπόν, φεύγω από τη Γιολάντα. Δεν έκανα καθαρισμό γιατί μάλλον είχε γίνει κάποιο λάθος με τα ραντεβού μου. Όμως, παιδιά, το Σεπτέμβριο θα κάνω και φράξελ αλλά και μεσοθεραπεία. Γιατί το δέρμα μου είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και τώρα το φράξελ θα πιάσει 100%. Οπότε κανόνισα κάτι τέτοιο για αργότερα. Λοιπόν, μόλις έφτασα στη Τούμπα και θα πάω στο κατάστημα της Ομορφίας που είναι στην Γρηγορίου Λαμπράκη. Και τρέχει το 3-2 δώρο, δηλαδή βάζετε 5 πράγματα στο καλάθι σας και τα 2 είναι τελείως δώρο. Λοιπόν, αυτό θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Όλες μου έχετε πει τα καλύτερα στο Instagram. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα χρησιμοποιώ αυτή την κρέμα ματιών και είναι αυτό που υπόσχεται, πάρα πολύ ενυδατική. Το packaging είναι τέλειο και είναι velvet lipstick, δηλαδή είναι ενυδατικά. Έχω σβατσάρει όλες τις αποχρώσεις στο χέρι μου. Η πρώτη είναι τέλεια η Daisy. Λοιπόν, αυτή είναι η σακούλα από Ομόρφια. Έχω διάφορα καλύβια μέσα και έχουμε ξεκινήσει για Έδεσα. Καλημέρα, είναι μεγάλη Παρασκευή και έχω ετοιμαστεί για να πάω για έναν καφέ με μία φίλη μου. Χθες ήταν Μεγάλη Πέμπτη και βάψαμε αυγά. Δεν σας τα έδειξα όμως γιατί δεν τα έβαψα εγώ, καθώς εγώ ήμουν Θεσσαλονίκη. Θέλω να σας δείξω όμως τι μου έδωσαν από τη Make-up Land και να σας πω επίσης ότι μέχρι τέλος του μήνα θα υπάρχει ένας εκπτωτικός κωδικός Polina's Beauty 15 για να έχετε 15% έκπτωση στις παραγγελίες σας. Και πάμε να σας δείξω λίγο το κουτάκι με τα καλούδια και μετά να σας δείξω και τα αυγά που βάψαμε. Το κουτί είναι αυτό εδώ και μέσα τα πράγματα είναι τυλιγμένα με ριζόχαρτο. Υπάρχει μια πολύ ωραία κάρτα στην οποία μου έχουν γράψει: αγαπημένη Πολίνα, ελπίζουμε να σου αρέσουν τα πραγματάκια που διαλέξαμε για σένα. Χοχοχο, Make-up Land. Και μου έχουν βάλει, παιδιά, όλα αυτά εδώ τα πράγματα. Έχουμε το καθαριστικό, το οποίο είναι αντιμικροβιακό και καθαρίζει τέλεια τα πινέλα. Έχουμε δύο βλεφαρίδες της Ardell. Η μία είναι στο στυλ Double Wispies και η άλλη είναι στο στυλ... ...251 mega volume, είναι διπλή όπως βλέπετε και είναι έτσι για πιο έξτρα μακιγιάζ. Έχουμε το The Makeup Finishing Spray της Scandinavia. Η Makeup Land είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος της Scandinavia στην Ελλάδα και ο κωδικός μου ισχύει και για τα Scandinavia. Θα συνεχίσω με σφουγγαράκια της LA Girl. Έχω ακούσει ότι είναι τέλειο dupe του Beauty Blender. Θα τα δοκιμάσω αυτά οπωσδήποτε, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήθελα και να τα δοκιμάσω. Έχουμε highlighter από LA Girl και δύο σαπούνια conditioner για τα πινέλα. Αυτό εδώ το οποίο μυρίζει τέλεια. Και ένα κλασικό, αυτό το αγόρασα εγώ και αυτό μου το έβαλαν μέσα στο κουτί. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Make-up Land. Και πάμε να σας δείξω λίγο τα αυγά που βάψαμε. Λοιπόν, μόλις ήρθα στην κουζίνα και για αυτά εδώ είναι τα αυγά. Δεν είναι 100% πετυχημένα θα έλεγα, γιατί όπως βλέπετε έχουν κενά, αλλά έχουν βάλει κάτι σαν γκλίτερ από πάνω, οι γονείς μου. Βάψανε και αυτά εδώ τα μπλε, στα οποία έχουν βάλει και αυτό το αυτοκόλλητο. Αυτά τα αυγά βάψαμε. Κάθε χρόνο τα χέρια μας γίνονται χάλια, γιατί οι βαφές δεν είναι καλές. Ελπίζω φέτος να μην γίνει αυτό. Σήμερα έχει ωραία μέρα και πάω να συναντήσω μία παιδική μου φίλη, η οποία είναι και συνάδελφος. Λοιπόν, μόλις συνάντησα τη φίλη μου, αυτή είναι. Είναι ένα fashion icon, θέλετε να δείτε τι φοράει.